forever by your side. I was Bonnie, baby, you were Clyde. Us against the world. Γυρίσαμε από τρεις μέρες όλο γλέντια, περάσαμε υπέροχα, τραγούδια, χορή, από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, από ένα ταξίδι τεράστιο, υπερατλαντικό, δύο φορές κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι επιστρέψαμε λίγο απότομα στην πραγματικότητα, γιατί γυρίσαμε κατευθείαν και πήγαμε στον αγώνα. Καταφέραμε, κερδίσαμε. Να πω την αλήθεια, δεν περίμενα ότι θα κερδίσουμε τόσο εύκολα. Γιατί ήμασταν όλοι κουρασμένοι, ήμασταν όλοι εξαντλημένοι. Η κόκκινη ομάδα δεν μας ήθελε τόσο καιρό, λέγανε ότι δεν νιώθουμε άνετα με τους μπλε. Φύγαμε τρεις μέρες, κάτσανε, μιλήσανε, είπανε, περάσανε ωραία. Άρα θεωρούσαμε ότι θα είναι πιο καλά ψυχολογικά, εν τέλει όχι. Εν τέλει δεν ξέρω τι τους ενοχλεί βασικά. Γιατί εμείς φύγαμε από την καλύβα, δεν ήμασταν εκεί για να τους ενοχλούμε. Για κάποιο λόγο βλέπω μια κόκκινη ομάδα λίγο διαλυμένη. Ψυχολογικά, δεν ξέρω γιατί, δηλαδή από τότε που χάσανε τον πρώτο αγώνα από μας, από εκεί που το είχαν σίγουρο, βασικά το είπαν και οι ίδιοι, ότι πιστεύανε ότι είναι τυχαία, αλλά πόσες φορές τυχαία να επαναλαμβάνεται κάτι. Άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Βλέπω μια πολύ κακή εικόνα από αυτή την ομάδα. Από εκεί που έβλεπα μια πάρα πολύ καλή εικόνα, πλέον δεν υπάρχει αυτό. Αυτό μπορείς να το πεις και κάρμα, γιατί όλα γυρίζουν και όταν έχεις μια μεγάλη έπαρση τόσο διάστημα που χάναμε εμείς και τόση σιγουριά, κάποια στιγμή γυρίζουν όλα αυτά και έρχονται με το μέρος αυτών που πρέπει.